για τον Μέντες, για τον Σερτζιά, ο οποίος μένει ορθιός στην περιοχή, πέφτει πέναλτι. Έδειξε την σχάτη των ποινών. Κοιτάξτε εδώ και πάλι τη φάση. Είναι μια δύσκολη φάση. 1,5 λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για την Δόξα να προηγηθεί με τον Σερτζιάο απέναντι από τον Σβαλόφσκι. 0-1 με τον Σερτζιάο. Ο Σενίν αυτός ο οποίος κερδίζει και περνάει για τον Γιώβοφ, ο οποίος δεν είναι σε θέση offside. Πλασάρι, γκολ, 1-1. Κοιτάξτε, δεν είναι σε θέση offside. Είναι εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης μας ο Νικολάου, αυτός ο οποίος καλύπτει τον Γιώβοφ. Δεν είναι σε θέση offside, υπάρχει παίκτης κάτω χαμηλά, όπως με ενημερώνει ο Χρήστος ο Παπακώστας. Ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων. Φάουλ τώρα, το οποίο υποδεικνύεται από τον Μπάρου. Προσπάθησε να κοντρολάρει την μπάλα με το χέρι. Περνάμε τώρα σε χρόνους καθυστερήσεων και ο Μαρκάσα στην εκτέλεση. Επιχειρεί γκολ, 2-1 από τον Λούνο Ντινίς. Ζωάο από τον Ροντρίγκες και εδώ από τον Ντουάρτε. Κεφαλιά από τον Ροντρίγκες, από τον Νούνο Ροντρίγκες, και η μπάλα στο βάθος της εστίας της του Απόλλωνα. Σαγκόι. Όμορφα ελευθερώνεται ο Γιώβοφ. Μπαλιά για τον Μπαμπακίτα σε θέση offside, όμως ο Αρούνα Μπαμπακίτα. Γιώβοφ δύσκολη φάση. Πηδήθηκε και ο δεύτερος βοηθός στο Σβέρκο. Χτυπήθηκε ο δεύτερος βοηθός στην πλάτη. Στην πλάτη. Άλιστα, βλέπουμε τον κύριο Αντωνόπουλο εδώ να κρατάει την πλάτη του και να πηγαίνει προς τον κύριο Ανδρονίδη.